Σοκάρουν οι εικόνες από τα εργαστήρια του δεύτερου εργαστηριακού κέντρου στο σχολικό συγκρότημα Φυτόκου. Το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή στον εξοπλισμό και στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου που θαύτηκαν στην κυριολεξία κάτω από μπάζα και φερτά υλικά. Να πούμε ότι το σχολικό συγκρότημα Φυτόκου δυστυχώς είναι τοποθετημένο μέσα στο ρέμα. Και εδώ ακριβώς πάνω από εμάς βρίσκεται το ρέμα, το οποίο έφερε όλα τα φερτά υλικά στα εργαστήρια που βλέπετε αυτά από πίσω μου. Είναι το εργαστήριο CNC, εργαλειομηχανών, ψυκτικών και αυτοκινήτων. Την πρώτη φορά είχαν μπει μπάζα μέσα, τα καθαρίσαμε με την πρώτη πλημμύρα του Ντάνιελ. Τη δεύτερη φορά όμως η καταστροφή είναι 100%. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, τα μπάζα έχουν φτάσει στην οροφή του κτηρίου. Κατά τη διάρκεια της θεομηνίας της 5ης Σεπτεμβρίου, αυτός εδώ ο χώρος, στο δεύτερο εργαστηριακό κέντρο Βόλου στο Φυτόκου, είχε υποστεί σημαντικές καταστροφές όταν τεράστιες ποσότητες από φερτά υλικά μπήκαν από το πίσω μέρος του σημείου που βρισκόμαστε και κάλυψαν τα πάντα. Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελίας, η συγκεκριμένη δομή κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε. Τα μπάζα και οι φερτές ύλες έχουν φτάσει μέχρι τον ταβάνι και έχουν καλύψει μηχανήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Έχει ζωοπεδωθεί το εργαστήριο στη κυριολεξία. Έχει περάσει πάνω από την περίφραξη δηλαδή, που υπήρχε εδώ, ό,τι ναι, κατέβασε το αίμα και τα έχει. Εδώ είμαστε σχεδόν στο επίπεδο της ταράτσας. Εδώ είναι η ταράτσα του κτίριου. Ακριβώς εδώ. Έχουμε φτάσει και το κτίριο αυτό είναι τετράμετρο. Έτσι. Είναι 4 μέτρα έχει ύψος. Και έχει καλυφθεί. Φαίνεται ένα flat πράγμα έχει γίνει. Μιλάμε για εκατομμύρια κυβικών από φερτές ύλης εδώ, έτσι. Εκατομμύρια κυβικά, ναι. Τα οποία πρέπει να καθαριστούν. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ξεπερνούν σε ύψος τα 3 μέτρα οι φερτές ύλες που κατέβασε ο χήμαρος πίσω από το σχολικό συγκρότημα στο Φυτόκου της Νέας Ιωνίας. Τα εργαστήρια με τον εξοπλισμό των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ έχουν ισοπεδωθεί. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό η αποκατάσταση πλέον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να καθαριστεί πρώτα όλο αυτό το ρέμα απ' έξω, να φύγουν όλα αυτά τα φερτά υλικά και μετά συνέχεια να μπουν μηχανήματα εδώ μέσα να τα καθαρίσουν. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη, κάποιος ιδιώτης, ο Δήμος, η πολιτεία, το ΚΤΥΠ, δεν ξέρω. Η ζημιά είναι τεράστια. Έχουμε μηχανήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, δηλαδή ένα τόρνο που να κάνει 40, 50, 100 χιλιάδες ευρώ. Και έχουμε μέσα 10 τόρνους, έχουμε 5 φρέζες, έχουμε απίθανα μηχανήματα τα οποία έχουν καταστραφεί. Και κτηριακά ισοπεδώθηκε και τα εργαστήριά μας καταστράφηκαν όλα. Το είχα δει και την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά ήταν επίσης σοκαριστικό, αλλά η δεύτερη κακοκαιρία, αποτέλειωσε αυτό. Ευτυχώς, και είναι κάτι το οποίο θα σας το ανακοινώσουμε, κύριε Λεμπράκη, πολύ σύντομα, ευτυχώς βρέθηκε πάλι ιδιώτης ο οποίος θα αναλάβει την ανακατασκευή και είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσουμε σύντομα, αλλά είναι, μπορώ να το πω με εξαιρετική βεβαιότητα ότι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά, το σοκαριστικό θέμα που διαπιστώσατε αφήνει τα παιδιά μας πίσω και στην εκπαίδευσή τους και στην κατάρτισή τους.